Ο ναός μας από το 1989 έχει να παρουσιάσει και δεν περηφανεύω, απλώς το καυχαίμαι. Μία πολύ καλή κατηχητική δραστηριότητα. Πρωτοποριακή και πρωτόγνωρη. Να σημειώσουμε και να το ξέρετε, γιατί θα πεθάνω, ποιος θα το ξέρει αυτό, ότι ο Άγιος Θεράποντας ήταν ο πρώτος πανελλαδικά που είχε ιστοσελίδα τη στιγμή κατά την οποία δεν είχε ούτε η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, ούτε η Αρχιεπισκοπή Αθηνών. Δεν το λέω αυτό από εγωισμό. Ο εγωισμός είναι ότι η θερμοκρασία στο ανθρώπινο σώμα. Όλοι πρέπει να είμαστε εγωιστές. Αν δεν ήταν ο Αϊνστάιν εγωιστής, εντός εισαγωγικών η λέξη, αν δεν ήμασταν εγωιστές, δεν θα φτάναμε ούτε στο φεγγάρι. Εγωισμός κακός είναι ποιος? Όταν εξουθενώνεις τον άλλον και προβάλλεις τον εαυτό σου. Δεν εξουθενώνω με αυτό που λέω κανέναν, απλώς λέω την ιστορία και την αλήθεια. Μάλιστα, το περιοδικό που κυκλοφορούμε, Αποστολή, είναι η πρώτη ονομασία και μετά έχουμε τη γνωστή Αποστολή της Αρχιεπισκοπής Αθηνών με άλλους βέβαια τομείς δράσης. Φιλομέτρησα σχεδόν όλες τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου για να βρω αυτή την ονομασία. Χαίρομαι γιατί υπάρχει και αλλού. Δεν διεκδικώ το μονοπόλιο. Ο ναός μας λοιπόν έχει να παρουσιάσει και είχε να παρουσιάσει, για να ακριβολογώ, πριν την πανδημία, μια έντονη κατηχητική δραστηριότητα. Δηλαδή κάθε Σάββατο 120 παιδιά είναι όσα σε ένα δημοτικό σχολείο της πόλης μας. Αυτά τα παιδιά ήταν τα παιδιά του κατηχητικού μας. Πολύ ζωντανά, με εκδρομές, με τραγούδια, με βίντεο, με χρήση ακουστικο-οπτικών μέσων. Ο Άγιος Θεράποντας επίσης είχε προβολικό τη στιγμή κατά την οποία δεν είχαν τα εκπαιδευτήρια σε χρονιές, σε εποχές που δεν είχαν τα εκπαιδευτήρια της πόλης. Και το λέω αυτό υπογράφοντάς το. Γιατί δίδαξα και στα κεντρικά λύκεια ως εκπαιδευτικός και στη μέση εκπαίδευση. Το δικό μας, του Αγίου Θεράποντα, δανείζονταν το προβολικό. Λοιπόν, αυτό το λέω και αυτό ας μείνει, γιατί, εντάξει, πέρα από μένα κανένας άλλος δεν το ξέρει αυτό, σε εσάς πρώτοι είστε που σας το λέω, ήταν πολύ πρωτοποριακή η κατηχητική μας εργασία. Με έκδοση περιοδικού κλπ, με συνάξεις νέων, με συνάξεις συζύγων, με συνάξεις ζευγαριών, με συνάξεις ενωρητών. Ήρθε η πανδημία και λίγο μας έδεσε τα χέρια. Και εγώ προσωπικά, δηλαδή, δεν φταίει η πανδημία, εγώ φταίω ίσως. Γιατί φοβάμαι. Είδατε τώρα τελευταία τι λένε. Στο γάμο τάδε κόλλησαν 100 άνθρωποι στη Μακεδονία. Δεν θέλω να πούν ότι στον Άγιο Θεράποντα κόλλησε ένας άνθρωπος. Γι' αυτό και πάντα κάνουμε χρήση της μάσκας, των μέτρων και διέκοψα από την πρώτη στιγμή πριν μας έρθει από την Ιερά Σύνοδο εγκύκλιος που να ορίζει διακοπή των κατηχητικών σχολείων με την έναρξη της πανδημίας. Εμείς είχαμε διακόψει την κατηχητική δραστηριότητα για αυτούς τους λόγους. Γιατί φοβόμουν μην κάποιο παιδί, όχι εγώ μην πάθω τίποτα, 64 χρονών είμαι, πόσο θα ζήσω ακόμα. Χαρά στο πράγμα. Αλλά να μην συμβεί, να μην προσβληθεί ο ναός με το να προσβληθεί ή να προβληθεί ότι κάπου στον Άγιο Θεράποντα, σε αυτή την κατηχητική σύναξη, κάποιος αρρώστησε ή κόλλησε. Δεν μείναμε όμως αυτά τα 2 χρόνια άπραγοι. Κάναμε χρήση του καναλιού μας που έχουμε στο YouTube, Πατήρ Αθανάσιος γιος μας, και εκεί κανείς μπορεί να δει και την περισσενή κατηχητική μας δραστηριότητα και την φετινή. Έχουμε μια σύναξη, δηλαδή, κοινή διαδικτυακή, τη λέμε, κάθε Παρασκευή στις 5.30, και κάθε Σάββατο για τα παιδιά του Δημοτικού στις 10.30. Προσπαθούμε, συνεχίζουμε, ελπίζουμε όλα να πάνε καλά, να πάρει πάλι ζωή η αίθουσα κατήχησης του ναού μας και το κατοικητήριο της Αγίας Θωμαΐδας. Στα μέρη αυτά τα δύο γινόταν οι κατηχητικές μας συνάξεις. Ο πατήρ Αθανάσιος είναι αυτός που βλέπετε. Ο πάντοτε ειλικρινής. Αυτή την ειλικρίνεια, την ευθύτητα, την κληρονόμησα από τον πατέρα μου. Ο πατέρας μου ήταν πάρα πολύ ειλικρινής, δηλαδή αν είχε κάτι να σου πει, σου το έλεγε ευθέως. Πήγαινε στην πρώτη φορά, Θεός τους χωρέσει τον, του γύρευε σε ένα πριόνι, σου το έδινε. Πήγαινε στη δεύτερη, σου το έδινε. Πήγαινε στην τρίτη, αν το ζητήσεις, και έλεγε να γίνεις νοικοκύρης, να αγοράσεις ένα πριόνι, όπως είμαι εγώ νοικοκύρης. Έτσι, η μάνα μου μέσα έλεγε, αμάν βρε Χριστιανέ τώρα, γιατί τον πρόσβαλε στον άνθρωπο. Ήταν άλλη πάστα. Εγώ έμοιασα σε αυτό στον πατέρα μου, γι' αυτό και είμαι ευθύς. Κάτι που και στο 50ο ψαλμό
Ο Δαβίδ το λέει, πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Και που δεν το έχουν οι άνθρωποι σήμερα. Οι άνθρωποι έχουν μάθει σήμερα να φορούν προσωπία, να κοροϊδεύει ο ένας τον άλλον. Ο Δαβίδ λέει, πνεύμα ευθύτητας, δηλαδή ειλικρίνειας, βάλε μέσα στα έγκατά μου. Αυτό είναι το κύριο χαρακτηριστικό, γι' αυτό όπως και σας είπα, δεν είμαι και τόσο αγαπητός σε όλους. Τους αγαπώ όμως όλους. Δεν σημαίνει ότι λέγοντας την αλήθεια έχω το χέρι στη σκανδάλη για αυτόν τον άνθρωπο. Απέναντίας. Όσοι με γνωρίζουν ξέρουν ότι ο Παθανάσης αγαπά και όταν αγαπά, αγαπά. Και ότι η αγάπη του Παθανάση δεν είναι ενόπνευμα για να εξατμίζεται. Έστω και αν πληγώνεται και ακόμα και από αυτούς που έχει πληγωθεί ή πληγώθηκε, συνεχίζει να τους αγαπά. Αυτό έτσι. Τώρα γεννήθηκα στα Μυστεγνά, αυτό είναι το χωριό μου. Ήρθαμε, ζήσαμε εδώ γιατί δούλευε ο πατέρας μου στη Μυτιλίνη το 1957, δεν κρύβονται τα χρόνια μου. Εδώ στη Μυτιλίνη πήγαινα στο δεύτερο δημοτικό επάνω. Μετά επιστρέψαμε, γιατί πάντρεψε ο πατέρας μου την αδερφή μου, έδωσε το σπίτι που είχαμε εδώ στη Μυτιλίνη στην αδερφή μου. Επιστρέψαμε εμείς πάλι στα Μυστεγνά. Τελείωσα το δημοτικό στα Μυστεγνά. Είχα εξαιρετικούς δασκάλους, τους οποίους αγαπώ και τους μνημονεύω. Μετά πήγα στα Πάμφυλα 2 χρόνια στο γυμνάσιο Πάμφυλων και μετά 5 χρόνια στην ιερατική σχολή Τίνου. Ήθελα να γίνω παπάς από 5,5 χρονών. Όταν με ρώτησε η δασκάλα εδώ στο δεύτερο δημοτικό, το κάθε παιδί, τι θα γίνεται όταν θα μεγαλώσετε, εγώ είχα πει, θέλω να γίνω παπάς. Παραξενεύτηκε και ο πατέρας μου ακόμα, γιατί δεν είχαμε κάποιον έτσι στην οικογένεια που να. Αλλά είχαμε τον παπά του χωριού μας, τον παπά Κλεόπα, που ήταν ένα πρότυπο για μένα. Και ένας άνθρωπος που μετρούσε πολύ. Και ναι, μετά από την σχολή της Τίνου, για 1 χρόνο σε μια ιερατική σχολή ανωτέρα της Θεσσαλονίκης, μετά τελείωσα την Παιδαγωγική Ακαδημία εδώ Μυτιλίνης που είχαμε τότε ως δάσκαλος, συνέχισα τις σπουδές στην Θεολογική Σχολή Αθηνών, τελείωσα και από εκεί, δούλεψα ως καθηγητής θεολόγος και πήρα σύνταξη από το Γυμνάσιο Παμφύλων τη Μέση Εκπαίδευση το 2011. Έκτοτε είμαι εδώ. Ήμουν αρχικά στην Νορία της Χρυσομαλούσας, όταν χειροτονήθηκα και από το 1989 είμαι εδώ στον Άγιο Θεράποντα. Μέχρι πότε δεν ξέρω, μπορεί το επόμενο λεπτό να μην είναι. Θεωρώ αυτό που λέει η Εκκλησία μας ως χρυσό κανόνα. Όσα αν θέλετε ή να ποιώσουν εμείς οι άνθρωποι, όσα θα θέλατε να σας κάνουν οι άνθρωποι, αυτό να κάνετε και σε εκείνους. Θα μου πείτε τώρα, μια που μιλάω για τον εαυτό μου, θα ήθελες ο Παθανάσης να σου τα πούν χήμα έτσι ευθέως. Ναι, αποδέχομαι αυτόν τον άνθρωπο που έρχεται και μου λέει ότι πάτερ, εμένα δεν μ' αρέσει αυτό. Να είχα, ας πούμε, μπροστά στο ναό για τα πόδια να σκουπίζουν και είχε γράψει εκεί το εργοστάσιο «Στόμεν καλός». Μια φράση που ακούγεται στην Θεία Λειτουργία. Ήρθαν 2-3 άνθρωποι που μου λένε, πάτερ, τώρα αυτή είναι εκκλησιαστική φράση, να είναι κάτω για να σκουπίζουμε τα πόδια μας. Ακραία σκέψη. Αλλά το σεβάστηκα, το πέταξα. Μ' αρέσει να μου, ο άλλος, όπως εγώ ευθέως το λέω, του το λέω, έτσι να έρχεται και να μου το λέει ευθέως. Τα πίσω λόγια δεν μ' αρέσουν. Όσα λοιπόν θα θέλατε να κάνουν οι άνθρωποι σε εσάς, αυτά να κάνετε κι εσείς σε εκείνους. Αν αυτό το εφαρμόζαμε, ούτε ψέματα θα σε έλεγα, ούτε θα σε σκότωνα, ούτε θα σε έκλεβα. Γιατί δεν θέλω ούτε να με πεις ψέματα, ούτε να με σκοτώσεις, ούτε να με κλέψεις.